κύριε Ξανθόπουλε, σήμερα η Άννη δεν ήταν έτσι όπως την περιμέναμε, έτσι. Ή η Καλαμάτα ήταν πάρα πολύ καλή. Καταρχάς, συγχαρώ την Καλαμάτα για την πρόκληση. Είναι μια ιστορική ομάδα που κάθε φορά που ακούς το όνομά της, λες είναι κλίμα να πέσει σε αυτές τις κατηγορίες. Εμείς που είμαστε και μεγαλύτεροι, θυμόμαστε ένα αγώνα παράδειγμα να τρώμε τα φαινό στο Αγρίνιο, με χιλιάδες λαό, με γκολ του Εσπινόζα, δεν κάνω λάθος, το 1-0. Και οπωσδήποτε πάντα ομάδες όπως είναι ο Πανετολικός. 6.000 Καλαματιανούς εκεί. Το θυμάμαι γιατί ήμουν μικρός, αλλά ήμουν μέσα στο γήπεδο. Ήμουν μέσα και το θυμάμαι. Είναι γεγονός ότι μπήκαμε πολύ άγχος εμείς στο πρώτο ημίχρονο, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το κάναμε στο γήπεδό μας. Πάρα πολύ κακή παρουσία με πολλά λάθη, πολύ εύκολα, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Καλαμάτα, η οποία ας μην ξεχνάμε έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με το δικό μας, με παίκτες ποιοτικούς, αλλά από ό,τι είδα ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Να ευχηθώ και στον κύριο Κόφη καλή επιτυχία. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Θέλει πολύ δουλειά γιατί έχω δει και τις άλλες ομάδες. Για να φτάσει εκεί που στο στόχο της που είναι άνοδος πιστεύω. Από εκεί πέρα νομίζω πως δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Δεν είχαμε όμως τις ευκαιρίες. Είχαμε υπολαιότητα, είχαμε βιασύνη. Μην ξεχνάτε ότι εμείς δεν έχουμε και τους μεγάλους παίκτες σε ηλικία με τη μεγάλη εμπειρία. Αν ψάξει το ρόστερ το δικό μας, είναι παιδιά 20, 21, 19, ελάχιστη μεγάλη σε ηλικία και χωρίς μεγάλες εμπειρίες. Τώρα προσπαθούμε, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια, αλλά σήμερα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το χαρίσαμε. Βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ με 2-1. Και αυτό ήταν πολύ εύκολο μετά για την Καλαμάτα, αφού δεν κατορθώσαμε να κάνουμε τις ευκαιρίες, να αποτύχουμε κάποιο που να ισοφαρίσουμε και κράτησε το μάτς όπως αυτή ήθελε. Μίλησε και κλάση του Καλατζή εκεί. Ναι. Ο Καλατζής έβαλε ένα παιδί σήμερα, το οποίο δεν έχει συμμετοχή στον Μπούρο. Πήγε να το αλλάξει το ημίχρονο, αλλά δεν πρόλαβα γιατί 40 λεπτό έβαλε το δεύτερο γκολ. Από προσωπική ενέργεια πάλι. Πήρε όλες τις κεφαλιές, όλες τις προσωπικές ενέργειες. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Περίμενα να μην απογοητεύσω το παιδί να το βγάλω στο 40 λεπτό 35, αλλά η ζημιά έγινε. Κρατήσατε παίχτες πίσω έξω για να ξεκουραστεί. Για κάποιο λόγο, ναι, όπως τον Παλαούρα, για να ξεκουραστεί. Όπως δίνω χρόνο συμμετοχή σε δύο τερματοφύλακες που είναι εισάξει, έδειξε ο Τριώτης. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Ναι, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Αυτά γίνονται μέσα στο ποδόσφαιρο. Οι τερματοφύλακες είναι απιάνο, όπως μετά ήταν πάρα πολύ καλό συνέχεια. Το θέμα είναι η διάρκεια που μπορεί να έχει η ομάδα και να αποφεύγονται τα εύκολα λάθη, τα οποία εμείς σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πάρα πολύ ευάλωτοι. Λάθη τα οποία είναι δώρα στον αντίπαλο. Δεν είναι ενέργειες των αντιπάλων ομαδικές να σου δημιουργήσουν μια κατάσταση. Είναι, όπως είπα, ένα μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΜ που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό σήμερα, γέμισε το γήπεδο. Εγώ σήμερα, και εμείς ακόμα που έχουμε μάθει σε γεμάτο γήπεδο κάτω, εντυπωσιαστήκαμε. Όντως είναι γεγονός ότι εγώ, σαν παίκτη της ΑΕΜ, έζησα τέτοιες στιγμές. Από εδώ είστε. Είμαι από το Αγρίνιο, αλλά έχω παίξει δύο χρόνια εδώ στην ΑΕΜ σε καλές εποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Είχαμε πει από την αρχή να φέρουμε κι άλλους φίλους στο γήπεδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο φίλος είναι πελάτης, αυτός είναι που συντηρεί την ομάδα. Να τους ευχαριστήσουμε. Κάναμε την προσπάθειά μας να κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ζητούμε συγγνώμη, τους ευχαριστούμε βέβαια. Εύχομαι να καταλάβουν γι' αυτοί ότι κι εμείς είμαστε μια νέα ομάδα και προσπαθούμε για το καλύτερο. Τους θέλουμε πάντα κοντά μας. Και ζητώ για άλλη μια φορά συγγνώμη από τον κόσμο, ο οποίος και για μένα ήταν σήμερα έκπληξη που μαζεύτηκε τόσο πολύ. Σαραντόπουλο, πώς τον είδατε? Δεν ξέρω, είχε λίγο άγχος σήμερα. Είχε μια ιός, έτσι. Ήταν τις δύο τελευταίες μέρες, αλλά ήταν λίγο αγχωμένος. Πιθανόν αυτά τα ξέρω ήδη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει καλή διαγωγή παρά τα όσα λεγόταν στην Καλαμάτα. Είναι αλλιώς εδώ. Είναι αλλιώς. Είναι σε ξένο μέρος. Γι' αυτό πρέπει να ξενιτεύονται για να αλλάζουν και λίγο κλίμα. Για να μην νιώθουν οικείοι στο περιβάλλον τους και νιώθουν τόσο άνετα. Πρέπει να βγαίνουν στις ξένες ομάδες να καταλάβουν ότι είναι κάποια διαφορετικά τα πράγματα. Το πιστεύετε σαν παίκτη, έτσι? Είναι καλός παίκτης, θέλει να χάσει ορισμένα κιλά. Είναι παίκτης ο οποίος σε εμάς προσπαθεί, έχει καλή παρουσία. Σήμερα ήταν λίγο νευρικός, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Κοιτάζουμε την επόμενη μέρα και ο Σαραντόπουλος και εμείς. Να επιδώσει στην Καλαμάτα να πετύχει το στόχο της. Είναι μια ομάδα, όπως είπα, πάρα πολύ καλή. Έχει πολύ καλό υλικό, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά, όπως και εσείς το είδατε. Έτσι και σε γένεια. Ο Σβόμπ, πώς τον είδατε? Είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν αποκτήσει και παιχνίδια επίσημα είναι κορμί τώρα που μπορεί να δημιουργήσει θέμα στην αντίπαλη ομάδα και στο ψηλό παιχνίδι και κάπου με την μπάλα. Είναι ένας παίκτης μετά από 4-5 παιχνίδια πιστεύω μόλις πάρει παιχνίδια στα πόδια του θα είναι μια πολύ καλή παρουσία για την Καλαμάτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κυρίως που τιμάτε το ποδόσφαιρο με το ήθος σας και τις γνώσεις σας βέβαια, αλλά κυρίως με το ήθος σας. Τέτοιοι προπονητές και άνθρωποι σαν και εσάς τους χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το σέβεται όμως το ποδόσφαιρο. Δεν το σέβεται, δηλαδή το σέβεται αυτοί που ξέρουν και η κοινή γνώμη. Αυτό έχει σημασία για εσάς. Είναι γεγονός γιατί έχω απογοητευτεί πολλές φορές, αλλά. Εδώ βρήκατε Ιθάκη στο Μεσολόγιο. Η Μεσολόγιο είναι μια ομάδα που ήθελα να δουλέψω. Είναι η μοναδική ομάδα της Δωροκρανίας που δεν είχα δουλέψει. Έχω περάσει πολύ καλά εδώ
Και είμαι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Εκείνο που μας πιέζει όλους είναι το αποτέλεσμα. Καλά πάμε μέχρι στιγμή, δεν έχω παράπονα βάσει και του ρόστερ που έχουμε και της παρουσίας μας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Πιστεύω όλα να πάνε καλά και να χαρώ και εγώ γιατί εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Εκείνο που με ευχαριστεί πολύ είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι καλύτεροι μάνατζερ για μένα είναι οι ποδοσφαιριστές. Με έχουν ευχαριστήσει πάρα πολύ σε όποια ομάδα πήγα και εκείνοι οι οποίοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα είναι οι παράγοντες. Στόχος παραμονή, έτσι. Βέβαια. Πάντα. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.